Γεια σα. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώ θα κάνουμε την άσκηση με το μορτάζ, με το λογισμικό clip -champ, το οποίο είναι διαθέσιμο για Windows. Μπορείτε να το καταστήσετε στα Windows αν δεν υπάρχει ήδη, γιατί τώρα μπαίνει πια αυτόματα νομίζω στα Windows 11. Αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και online. Εγώ θα το δείξω πώ να το χρησιμοποιήσουμε online. Φυσικά είναι καλύτερα να το, έχετε, να το χρησιμοποιείτε από τον υπολογιστή, αλλά για λόγους προσβασιμότητα από όλους. το δείχνω πώς μπορούμε να το κάνουμε μέσω του browser. Λειτουργεί μόνο μέσω browser Chrome ή και Microsoft Edge φυσικά. Θα κάνω λοιπόν σύνδεση, πρέπει να κάνετε εγγραφή σύνδεση με κάποιο λογαριασμό Microsoft ή και με λογαριασμό Google. Εμένα ήδη με σύνδεση κατευθείαν βλέπω. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ένα νέο βίντεο. Και εδώ στη βιβλιοθήκη που λέει εισαγωγή πολυμέσων μπορώ να βάλω τα πολυμέσα, τα βίντεο που θέλω να βάλω ή να κάνω και εδώ μεταφορά και απόθεση. Να βάλω λοιπόν τα δύο βίντεο που έχω για την άσκηση και μπορώ λοιπόν να σύρω το πρώτο βίντεο εδώ. Έχει πάει στη γραμμή του χρόνου και με το κουμπάκι εδώ μπορώ να ζουμάρω τη γραμμή του χρόνου. Τώρα, μένει αυτό λοιπόν να το μικρύνω, να το κάνω αυτό, να το κάνω περικοπή στα 6 δευτερόλεπτα περίπου. Κάπως έτσι. Και το ίδιο να πάω λοιπόν στη πίσω στη βιβλιοθήκη, εδώ που λέει τα μέσα σας, να βάλω και το δεύτερο βίντεο, το οποίο είναι αυτό εδώ το οποίο και αυτό θα λοιπόν να μικρύνω. Όπως και με το shortcut μπορείτε να κάνετε και εδώ διαχωρισμό, βάζοντας εδώ την ε, κεφαλή και πατώντας το κουμπάκι διαχωρισμού για να κάνετε διαχωρισμό ενός βίντεο. Πατάω Ctrl-Z για να κάνω ανέρεση. Θα κάνω εδώ απλά περικοπή από την αρχή και το τέλος για να πάω σε μια συνολική διάρκεια γύρω στα 12 δευτερόλεπτα. Εδώ η μετάβαση γίνεται με βάζοντας το δίκτυ κάπου εδώ ανάμεσα. Θα εμφανιστεί, βλέπουμε αυτό το κουμπάκι Scene, Add Transition και θα βάλω μία μετάβαση. Βλέπετε λοιπόν βάζει μία μετάβαση και αν την επιλέξω, εδώ επιλέξω μετάβαση, εδώ δεξιά. Κανονικά έβγαινε αυτόματα αυτό, δεν ξέρω γιατί βγήκε τώρα. Μπορώ να αλλάξω το στυλ της μετάβασης σε κάποια από αυτές που είναι δωρεάν που δεν έχουν αυτό εδώ το διαμαντάκι. Άλλαξα λοιπόν τη μετάβαση για να βάλω κάποια άλλη. Ας βάλω αυτή που ήταν εδώ και μπορώ να αλλάξω και τη διάρκεια αν θέλω της μετάβασης. Και αφού λοιπόν έχω ολοκληρώσει με το βίντεο, κάνω λοιπόν τη λεγόμενη εξαγωγή. Εδώ στο shortcut έχω να επιλέξω σε πολύ υψηλή ποιότητα, μεσαία ποιότητα που είναι και αυτό αρκετά καλή ποιότητα ή ποιότητα για προσχέδιο, πιο χαμηλή ανάλυση. Το δικό μας βίντεο ήδη το αρχικό έχει μια πολύ χαμηλή ανάλυση με ύψος 320p, εδώ έχουμε 480 οπότε θα τη μεγαλώσει, βέβαια δεν έχει νόημα να μεγαλώνουμε την ανάλυση. Θα επιλέξω αυτό για λόγους της άσκησης για να γίνει όσο το δυνατόν πιο μικρό το αρχείο και πιο γρήγορα η εξαγωγή. Βλέπουμε λοιπόν γίνεται η εξαγωγή του βίντεο και εμφανίζει αυτό το κουμπάκι αποθήκευση των υπολογιστή σας. Σε μένα για κάποιο λόγο δεν δουλεύει. Μάλλον φαντάζομαι είναι γιατί είμαι σε Linux. Κάτι γίνεται λοιπόν και δεν δουλεύει. Αλλά έχουμε την επιλογή, πιστεύω αυτό να διορθωθεί, έχουμε λοιπόν την επιλογή να πατήσουμε εδώ ένα δημιουργία συνδέσμου βίντεο και θα φτιάξει έναν σύνδεσμο τον οποίο μπορούμε να μοιράσουμε για να υποβάλουμε τη δραστηριότητα. Για κάποιο λόγο φαντάζομαι είναι γιατί είμαι σε Linux, κάποια με την έκδοση μου του Linux δεν του αρέσει και δεν λειτουργεί αυτό το κουμπάκι. Φαντάζομαι να διορθωθεί σε... να μην υπάρχει το πρόβλημα σε εσά. Αντιγράφουμε λοιπόν το σύνδεσμο και έτσι με αυτό μπορούμε να κάνουμε υποβολή την άσκηση. Ή αν θέλουμε επιλέγουμε αποθηκεύση σε Google Drive και το κατεβάζουμε από εκεί. αλλά θα ζητήσει να δώσετε δικαιώματα πρόσβαση στην εφαρμογή. Ή καλύτερα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλίπτσα με, αν έχετε Windows με την εφαρμογή για Windows. Φαντάζομαι θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα εκεί. Και έτσι λοιπόν δείξαμε πώς κάνουμε και μια απλό μοντάζ με το κλίπτσα.